Αρχές Απρίλη αναμένεται να πραγματοποιήσει ο κοινωνικός οργανισμός τη διανομή στους δικαιούχου του Κοινωνικού Πεντοπολίου για τις ημέρες του Πάσχα. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει των ανθρώπων του Κοινωνικού Οργανισμού, ο αριθμό των οικογενειών που θα πάρουν φέτο τρόφιμα για τι ημέρε του Πάσχα θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάτι που δείχνει ότι στην Πάτρα η φτώχεια καλά κρατεί ακόμα δυστυχώ. Με βάση τι εκτιμήσει αυτέ, ο αριθμό των οικογενειών που θα πάρουν τρόφιμα από το Κοινωνικό Πεντοπολείο φέτο θα ξεπεράσει τι χίλιε και ενδέχεται να ανέβει ακόμη παραπάνω. Το περσινό Πάσχα οι οικογένειες που πήραν τρόφιμα από το κοινωνικό πεντοπολείο δεν ξεπερνούσαν τις 900, οπότε μιλάμε για μια σημαντική αύξηση μέσα σε έναν χρόνο. Σε επίπεδο ατόμων ο αριθμός αυτό ξεπερνάει τα 3.000 άτομα. Στη διανομή δεν θα δοθεί ούτε φέτο αρνή, καθώς προτιμήθηκε να εξυπηρετηθούν περισσότερε οικογένειες με φθηνότερα είδη, όμω θα δοθεί κοτόπουλο χοιρινό, τρόφιμα μακράς διαρκείας και κλικίσματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την Τρίτη ολοκληρώθηκε η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, ύστερα από το πάγωμα της διαδικασίας αυτής για σχεδόν 2,5 χρόνια. Στην Πάτρα ο αριθμός των οικογενειών του ΤΕΒΑ αντιστοιχεί σε 6.500, χιλιάδες, αριθμός που σε επίπεδο ατόμων αγγίζει τα 12.000 άτομα.